πιστεύω. Η κλάση Πέμπτη το είχαμε αναλάβει από την πρώτη του Γενάρη. Γενάρη. Κακώς έγινε μέχρι τώρα. Βλέπουμε ότι παρά το γεγονός ότι εμείς είχαμε να είχαμε έναν αποκεντρωμένο γραμματέα, τον κύριο Χατζημαρκάκη, τον οποίο μπορούσαμε και είχαμε να συνοηθούμε. Mm-hmm. Σκεφτείτε όμως άλλες περιοχές που δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Ναι. Πέρα με τούτο όμως υπάρχει πίεση, αν θέλετε. Όπως γίνεται τώρα, πριν από λίγες μέρες, είναι το στοιχείο. Mm-hmm. Τώρα είχα πάει στη Σάμμο και τώρα ξανά πάει στη Σάμμο. Ναι, ναι. Θα μπουν τα ζητήματα. Να είναι σε λίγες μέρες πάλι, δηλαδή μέσα στη, μέχρι τέλος Ιουλίου ή αρχές Αυγούστου, θα έρθει κλιμάκιο από την διαχειριστική αρχή mm-hmm. για τα έργα του ΕΣΠΑ στη Σάμμο. Α, θα έχουμε επίσκεψή του εδώ, ναι. Ξανά πάλι, ναι. Mm-hmm. Αυτό γίνεται, θα γίνει σε τακτά χρονικά διαστήματα. Γιατί πρέπει να σας πω ότι δεν ξέρω αν ακούγομαι. Ναι, ακούγεστε μια χαρά, πεντακάθαρα. Λοιπόν, γιατί υπάρχει ένας συγκεκριμένος στόχος, ο πρώτος καλυστή, μέχρι την 31-12, ο οικονομικός στόχος. Ναι, βέβαια. Υπάρχει και αυτό, ναι. Και για το 12 και το καθεξής. Mm-hmm. Άρα, λοιπόν, είμαστε υποχρεωμένοι να τρέξουμε αυτά τα έργα, επομένως πρέπει να συνεργαστούμε. Να συνεργαστούμε μαζί, καλά, προκειμένου να μην υπάρξουν καθυστερήσεις.